Παρέα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Μαρινάκη, λίγο μετά την κλήρωση. Μπενφίκα, Παρίς Σεν-Ζερμέν και Άντερλεχτ. Αντίπαλοι που δημιουργούν προσδοκίες για κάτι καλό από πλευράς Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, όπως είπα και προηγουμένως, στο Champions League δεν υπάρχουν εύκολες ή δύσκολες κληρώσεις. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό, και η Παρίς Σεν-Ζερμέν και η Μπενφίκα. Και από την άλλη πλευρά, η Άντερλεχτ έχει ένα μπάτζετ ανάλογο με τον δικό μας. Δεν είναι η εύκολη τέταρτη ομάδα που θα περιμέναμε. Βέβαια, θα μπορούσαν να ήταν η Νάπολη ή να ήταν μια ομάδα από την Ισπανία που θα ήταν και πιο ισχυρή. Από εκεί πέρα είμαστε ευχαριστημένοι και αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι αν ο Ολυμπιακός παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και το ρόστερ που έχουμε φέτος, μπορέσει να ανταπεξέλθει στα δύσκολα, που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Από εκεί πέρα, περιμένουμε στις επόμενες 2-3 μέρες άλλες 2 προσθήκες. 2 παίχτες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν και στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος έχουμε έναν αντίπαλο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ενισχυθεί, έχει ένα καλό προπονητή, και από εκεί πέρα θεωρούμε ότι θα είναι πιο δύσκολα από πέρυσι. Από εκεί και πέρα είμαστε αισιόδοξοι, θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση στην Ευρώπη, να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Τις 2 τελευταίες χρονιές φτάσαμε πάρα πολύ κοντά και τελευταία στιγμή για ένα πόντο ή για αποτελέσματα που έλαβαν μέρος στα λεφτά των καθυστερήσεων, η ομάδα μας δεν πέρασε στην επόμενη φάση. Φέτος θέλω να πιστεύω ότι από το πρώτο κιόλας παιχνίδι να μπούμε δυνατά, να μπορέσει ο προπονητής μας να αξιοποιήσει το πολύ καλό υλικό που έχουμε και από εκεί πέρα να πάμε μπροστά, να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας και να προχωρήσουμε. Διπλός στόχος δηλαδή, κατάκτηση πρωταθλήματος, πρόκριση στη φάση των 16 και από εκεί και πέρα ό,τι ήθελε προκύψει για τον Ολυμπιακό που είναι για 15η φορά στην κλήρωση των ομίλων του Champions League. Κοιτάξτε να δείτε, όπως είδατε και με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι εύκολο μια ομάδα να παίζει Τετάρτη Κυριακή Champions League και στο πρωτάθλημα και να κερδίζει. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει αυτό, το έχουμε κάνει με επιτυχία στο παρελθόν, αλλά δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση και χρειάζεται σκληρές προπονήσεις και παίχτες οι οποίοι να έχουν το επίπεδο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή μια ομάδα πρέπει να χτιστεί χρόνια για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις και να κερδίζει και να είναι νικητής. Από εκεί πέρα, εμείς για άλλη μια φορά θέλουμε να πιστεύουμε και δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε δυνατά και στα δύσκολα θα μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε και οι στόχοι μας που είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, μια καλή πορεία στην Ευρώπη, ότι θα μπορέσουμε να το πράξουμε και να βγούμε νικητές. Ένας παίκτης κόσμημα για τη Super League, ο Χαβιέ Σαβιόλα, είπε ότι ένας από τους λόγους που ήρθε στον Ολυμπιακό είναι και το παραπάνω βήμα στην Ευρώπη για να τον βοηθήσει να πάει λίγο πιο μακριά στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τι ονειρεύεται για τον Ολυμπιακό της Ευρώπης? Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός περάσει στους 16, νομίζω ότι από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι είναι. Στην έδρα μας και ένα εκτός έδρας μπορεί όλα να συμβούν. Το θέμα είναι τώρα στα 6-7 παιχνίδια να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να βγούμε στην επόμενη φάση. Από εκεί πέρα μπορούμε να ενισχυθούμε, μπορούμε να προετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα και να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Το θέλουμε, είναι το όνειρό μας. Είπατε για 2 ακόμη προσθήκες. Ο αριθμός είναι οριστικός? Κοιτάξτε, ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις επόμενες 2 μέρες, 3 μέρες θα έχουν τελειώσει. Οριστικός δεν μπορείς να πεις. Αν δεν τελειώσουν οι μεταγραφές, μπορεί να βρεθεί κάτι το οποίο να μην μπορείς να το αρνηθείς και να είναι κάτι το οποίο θα κάνει τη διαφορά. Από εκεί και πέρα και αυτοί οι 2 παίκτες που συζητάμε αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν διαφορά και είναι παίκτες οι οποίοι σίγουρα θα μας βοηθήσουν και στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι θαυμάσαμε πολύ γρήγορη απάντηση τους μικρούς στο Next Gen. Φέτος γίνεται Under 19 υπό την αιγίδα της UEFA. Ουσιαστικά είναι ένα UEFA Champions League των μικρών. Ο Ολυμπιακός σε συνέχεια από πέρυσι θα έχει συμμετοχή. Κοιτάξτε, έχουμε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος
στις υποδομές, στις ακαδημίες μας. Και αυτό το είδατε πέρυσι με το πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που φέραν, που είχαμε με την ομάδα των νέων μας και πόσο μακριά φτάσαμε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια, στο Next Generation Competition. Από εκεί πέρα και φέτος θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε εξίσου καλά. Έχουμε κάνει αυτά που πρέπει να κάνουμε στις ακαδημίες, συνεχίζουμε να κάνουμε και άλλα και νομίζω ότι και το προπονητικό team και όλοι οι συνεργάτες μας στην ομάδα των νέων θα δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα όπως πέρυσι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσουμε πολύ καλά. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ καλή πολύ. Επιτυχία. Ευχαριστώ.